Καλησπέρα. Ηρακλείου, έρχονται και οι δύο. Αγαπητά σας, πρόσωπα της εκπομπής, ναι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι, δηλαδή. Μια Σαλονικιά, ένας Κρητικός, χι είμαστε. Ναι, αγαπητοί Θεσσαλονίκη. 2-2, χιαστή. 2-2-92. Ναι, ναι, ναι. Και η Θεσσαλονίκη με τους Κρητικούς υπάρχει έντονη δεσμεύση. Εμένα η μισή μου οικογένεια ανέβηκε πάνω στους Μακεδονικούς πολέμους. Το είπε το ίδιο. Αλήθεια. Μάλιστα, ωραία. Είναι στην καρδιά μας. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις. Λοιπόν. Κύριε Μαρμουλάκη, για να το κλείσουμε, επειδή ο Γιώργος σίγουρα θα θέλει να σας ρωτήσει. Έχετε έτσι κάνει μία μετατόπιση το τελευταίο διήμερο και έχετε πει θέλω να ψηφίσω τον, να στηρίξω μάλλον τον κύριο Κασελάκη. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι ο κύριος Τσακαλώτος στο δεύτερο γύρο? Προφανώς. Μετατόπιση βέβαια δεν είναι νομίζω ότι είναι ο σαφής όρος, ναι. Γιατί μετατοπίζεσαι όταν έχεις μία σταθερά. Έχουμε δεύτερο γύρο με δύο υποψηφίους. Ναι. Κανείς εκ των οποίων δεν είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ενώ στο δεύτερο γύρο δεν έχει προκριθεί. Άρα δεν το θεωρώ σαν μετατόπιση. Αλλά σίγουρα βλέποντας και αντιλαμβανόμενος και το τι συνέβη την Κυριακή, που κατά την άποψή μου την Κυριακή ήταν πραγματικά μια γιορτή δημοκρατίας, σίγουρα το έχετε καλύψει το ρεπορτάζ, ήταν κάτι για μας αδιανόητο, σίγουρα πρόσμενο, ευχάριστη έκπληξη. Και όχι μόνο γιατί συμμετείχαν ενεργά νέα μέλη, γιατί ενεγράφησαν και πολλά καινούρια και προσλαμβάνω στους που είχα από την κοινωνία. Και στην Κρήτη ειδικά, στο Ηράκλειο, ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο θετικά, θετικά τα μηνύματα, τα οποία πρέπει να καταγραφούν. Πάντως, αν σας άκουγε ο κύριος Τσακαλώτος, μπορεί να έχετε μιλήσει κιόλας, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Προσωπικές σχέσεις. Ενδεχομένως να μιλούσε για μετατόπιση. Επειδή το σχολίασα πριν, δεν ήσασταν εδώ. Εντάξει. Είπα ότι ο Χάρης ο Μαμουλάκης ήταν ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που εμφανίστηκαν στην παρουσίαση υποψηφιότητας Τσακαλώτου. Και αυτό δίνει και ένα ειδικό βάρος. Διαλέξτε εσείς τη λέξη. Δεν είναι μετατόπιση, μετακίνηση, επιλογή, ό,τι θέλετε πέστε. Επιλογή. Δεν μας πειράζει η λέξη μας. Λέτε όμως ότι η επιλογή έγινε από τα κάτω. Δηλαδή, εσείς ως βουλευτής ακούτε και το εκλογικό σας σώμα και αποφασίζετε πού. Άλλως, το επίδικο πολιτικά και τα τελευταία χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ζήτημα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, η ανάγκη να ακούσουμε και να φωγκραστούμε την κοινωνία, να γιωθούμε με την κοινωνία. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο εστάλει την Κυριακή που μας πέρασε ήταν ξεκάθαρο, αποκρισταλωμένο και σαφές. Μάλιστα. Και υπό αυτή την έννοια, ναι. Να εγώ δεν θα διαφωνήσω με την επιχειρηματολογία σας ότι εγώ ως βουλευτής πρέπει να ακούω την κοινωνία και τι μας λέει για το κόμμα. Απλώς ίσως κάποιος να έχει ξενήσει αυτή η αλλαγή. Τι να το πω. Ο κύριος Τσακαλώτος βγήκε πριν από δύο μέρες και είπε ότι ο κύριος Κασελάκης εκφράζει τη μεταπολιτική, ας το πούμε. Και δεν έχει σχέδιο, επίσης. Ακριβώς και δεν έχει σχέδιο. Το προσπερνάμε. Νομίζω μια προσωπική επιλογή του Ευκλήδη του Τσακαλώτου, του συντρόφου, φίλου, εξαιρετικού πολιτικού, επιτρέψτε μου, 12 γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είχε αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην εξυγίανση τη δημοσιονομική της χώρας, στο να πάρει ανάσα η χώρα και να εδραστεί η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη μετέπειτα πάνω σε αυτά. Σε αυτές τις βάσεις, τις υγιείς βάσεις, παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη. Ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά υπό την ηγεσία, αν θέλετε, του οικονομικού επιτελείου του Ευκλήδη, του Τσακαλώτου, έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό συνιστά μια πολιτική περιουσία για το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Και νομίζω ότι αυτό το κριτήριο ήταν το βασικό, το θεμελιώδες για να επιλέξω πέραν των προσωπικής σχέσης να στηρίξω αυτόν τον άνθρωπο. Γνωρίζοντας εκ προημίου, το ξέρετε κι εσείς, ότι δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Αλλά θεώρησα αξιακά ότι είναι κάτι το οποίο οφείλω να ακολουθήσω. Τώρα έχω μια άλλη διαδικασία. Σεβαστό. Κυρία Φθηνή, υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά σας? Ναι, δύο. Το πρώτο είναι στο γενικό πολιτικό επίπεδο, ότι προφανώς και μία κυβέρνηση δεν ανακατεύεται στα σοκομματικά, αλλά τα παρακολουθεί. Υπάρχει ενδιαφέρον, σαφώς, θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όχι ως ανάμειξη, αλλά ως πολιτικά γεγονότα. Και φυσικά αυτό που έτσι αναδεικνύεται είναι ότι τελικά χρειάζεται ή προκύπτει η επικοινωνία. Αυτό που λέμε το να κάνω γκέλ είναι κάτι το οποίο έτσι αναδεικνύεται από αυτή την έτσι εκλογική αναμέτρηση και είναι χρήσιμο. Το βάζουμε έτσι στη φαρέτρα μας. Εσείς αν ήσασταν ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ποιον θα επιλέγατε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αλλά γενικώς. Δεν θα απαντήσω σε αυτό.
Γενικώ όμω πάντοτε στηρίζω γυναίκε. Δεν θα απαντήσω αυτά, αλλά είναι η πολιτική μου επιλογή να υποστηρίζω γυναίκε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο εάν δεν στηριζόμαστε μεταξύ μα οι γυναίκε σε αυτό το χώρο και σε άλλου χώρου δημοσιογραφικού. Γενικώ πρέπει να αλληλοποιηθούμε. Εγώ έκανα ένα σχόλιο προηγουμένω σε σχέση και με την κυρία Χτσόγλου και θεωρώ ότι η πετυχημένη η σύγχρονη Ελληνίδα δεν υποστηρίζεται τόσο στην Ελλάδα, ειδικά στην κοινωνία. Όχι. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε επίπεδο να υποστηρίζεται, αυτό έλεγα στον Γιώργο, ο άντρας γκέι περισσότερο από μία πετυχημένη γυναίκα και να βάλετε εκείνη και να χτυπιέται περισσότερο. Σωστό είναι αυτό ως τοποθέτηση και γενικώς θεωρώ ότι έχουμε ακόμα να καλύψουμε μεγάλο κενό σε θέματα ισότητας, σε θέματα ισότητας στην εργασία, σε θέματα συμφιλίωσης. Το βάζω πάντα σε σχέση με τα ομοφοβικά, ρατσιστικά και σεξιστικά. Και αυτό. Ναι, σε θέματα σεξιστικής συμπεριφοράς στο επίπεδο της πολιτικής, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και να διάβουμε. Και το δεύτερο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι, σε μια πάσα που μου έδωσε ο κύριος Μαμουλάκης, ότι προφανώς δεν θα χαρακτηρίσω τον κύριο Τσακαλώτο, αλλά είναι ένα πολιτικό σχόλιο, ότι αυτό που καταλογίζεται στον κύριο Τσακαλώτο πολιτικά και μόνο, είναι ότι δεν ήταν τόσο μείζον, ήταν μείζον να υπάρχει ένα απόθεμα, αλλά όχι της τάξης των 37 δις, θα μπορούσε να είναι και 33, θα μπορούσε να είναι και 32 και να κάτω μην υπάρχει 31 αυτή, δεν θα μπορούσε πάντως να είναι. Ναι, και 33, υποχρέωση, γι' αυτό σας είπα, και 32. Και θα μπορούσε έτσι να μην επιβάλλει τόσο μεγάλη φορολογία στη μεσαία τάξη, κάτι που στην ουσία αποστράγγισε έτσι και τις δυνατότητες και τις κατανάλωσες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά σε αυτή τη διάλογο. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να φορολογήσουμε τη μεσαία τάξη. Και ίσως ένα λάθος που κάναμε στο damage control σε επικοινωνιακό και πάλι επίπεδο τότε ήταν ότι έπρεπε να το προτάξουμε αυτό και να επιχειρηματολογήσουμε. Η χώρα ήταν χρεοκοπημένη. Έπρεπε να αντιληφθούν πόροι. Νομοτελειακά οδηγούμασταν στην άντληση από αυτή τη δεξαμενή. Δεν υπήρχαν και πολλές δυνατότητες άλλες. Και όπως ξέρετε, μέσω φορολογίας μπορεί το κράτος να δημιουργήσει συνθήκες αύξησης τοποθεματικού του. Και η υποχρέωση ήταν 31,7 δις, μνημονιακή υποχρέωση του δευτέρου μνημονίου μάλιστα, που το ακολουθήσαμε και το τηρήσαμε, οφείλαμε και με το τρίτο μνημόνιο. Αλλά ξέρετε, το σημαντικό αυτής της προσπάθειας δεν ήταν τόσο το απόθεμα των 37 δισεκατομμυρίων, ήταν η ρύθμιση του χρέους. Για 15 χρόνια πατάει δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάνω σε αυτό το ευεργέτημα, υπό την έννοια ευεργέτημα με τους κόπους του λαού, που όμως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό είπα και ότι θα συνιστά πολιτική περιουσία. Δεν είναι πολιτικά αυτό. Απλά ήταν μια πάσα που μου δώσατε. Όχι, σωστά, σωστά. Ναι, καλά κάνουμε και μια τα κριτική ως προς αυτό. Να, και μια τα που θυμίζουμε. Πήγαμε στα οικονομικά, να πάρουμε αφορμή από αυτά που μας είπε πριν από λίγο η Αμαλία Κάντζου. Ότι δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια αναθεώρηση προφανώς προς τα κάτω, κυρία Θημή, με πράγματα τα οποία ήταν παροχές, υποσχέσεις που δόθηκαν, αναμενόμενα πάντως από ένα μέρος του κόσμου. Το θεωρείτε δικαιολογημένο λόγω των καταστροφών ή εδώ θα την πατήσετε αλλά Τσακαλώτος, θα σφίξετε τα ζωνάρια περισσότερο και θα δημιουργήσετε μια δυσαρέσκεια στον κόσμο? Κοιτάξτε, εμείς πάντοτε η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη πορευόταν ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Και αυτό το είπε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές. Άρα, στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, μια πολύ κακή κατάσταση με τις καταστροφές και την πλημμύρα στη Θεσσαλία, που πρέπει να διορθωθεί, να αποκατασταθεί πέρα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να μπει λοιπόν και το χέρι και στο δημόσιο κονδύλιο. Είχαμε τότε καταστροφή στην οικονομία. Τώρα έχουμε μια καταστροφή που έχει οικολογικό και οικονομικό χαρακτήρα. Τεράστιο οικολογικό και δεν ξέρω και πόσο κοινωνικό. Ο κόσμος το. Κοινωνικό, είπατε. Ναι, μετατόπιση του πληθυσμού. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι το μεγάλο ζήτημα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο κατεμέ είναι αυτό. Ο Θεσσαλικός κάμπος ερημώνει. Μέρα με τη μέρα που μιλάμε τώρα, η αστικοποίηση έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Ναι. Φεύγει ο κόσμος στα χωριά και δεν υπάρχει ένα κίνητρο. Δεν υπάρχουν πολιτικές που πρέπει να ξεδιπλωθούν και να προσελκύσουν τους ανθρώπους. Να το βιώσαμε και στην Κρήτη με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου προδιετίας. Δεν επέστρεψαν ποτέ. Ναι, έφυγαν 5.000 άνθρωποι, 2.000 οικογένειες και δεν επέστρεψαν. Είναι κομικά ζητήματα, αλλά το περιβαλλοντικό αναμφίβολα είναι η κορονίδα όλων. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε στα θέματα της οικονομίας, προφανώς θα απαιτηθούν κάποια χρήματα από ίδιους πόρους και αυτό σημαίνει ότι πρέπει η πολιτική να είναι πιο εξορθολογισμένη στις παρούσες συνθήκες. Αν αύριο μεθαύριο οι συνθήκες επιτρέψουν κάτι άλλο, προφανώς αυτή την ευελιξία την έχει δείξει η κυβέρνηση και θα υπάρχουν άλλες δυνατότητες στήριξης
κυρίως των πιο ευάλωτων. Και όπως είδαμε, πάρθηκαν και κάποια μέτρα, 4 μέτρα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας, γιατί. Για τα μέτρα αυτά. Μήπως ήρθε η ώρα, και σας ρωτάω, κύριε Ευθυμίου, έτσι, γιατί είστε και πολύ, πολύ καλή κοινοβουλευτικό. Ευχαριστούμε, μας διευκολύνετε πολύ. Παίρνουμε ανάγκη. Εμάς μας αρέσει αυτό να το ξέρετε. Μήπως ήρθε η ώρα, μήπως ήρθαν να συνδράμουν και να απομισθούν αυτό το κόστος και κάποιες επιχειρήσεις και δύο τράπεζες, οι οποίες πραγματικά σώρευσαν απίστευτα υπερκέρδη προδιετίας. Το λέω γιατί έχουμε το παράδειγμα, το θετικό παράδειγμα της Σλοβενίας. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση, κατά αποκοπήν και οριζόντια, 7 συστημικές τράπεζες έχουν εκεί και όχι 4, αλλά οι οποίες είχαν αντίστοιχα κέρδη ισχυρά, βάζουν πλάτη στη σλοβενική οικονομία, γιατί είχαν και αυτοί πολλές μεγάλες καταστροφές. Αυτό. Εγώ πιστεύω νομίζω ότι οι τράπεζες πρέπει να βάλουν. Τα 12,5 εκατομμύρια εκάστη που συνσφέρει, δεν νομίζω ότι αυτό περιποιεί τιμή για τις ίδιες τις τράπεζες. Ναι. Σε σχέση με 1,2 δις μέσο όρο που είχαν σε ετήσια βάση, παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, δεν έχω τα οικονομικά στοιχεία να σας το πω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εξελίξουν οι δυνατότητες των τραπεζών ως προς τη στήριξη της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας και αυτό όπως αυτό διαχέεται σε επιχειρήσεις και γενικοκυριά. Βέβαια, διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Ναυτιπορικής ότι υπάρχει πλάνο και σχέδιο ώστε να δημιουργηθούν άλλα χρηματοπιστωτικά, τύπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα δίνουν και, και στεγαστικά δάνεια και στήριξη σε μικρομεσαίες. Το τονίζουμε αυτό ευδιακρίτως, ειδικά για την αναπτυξιακή τράπεζα που έχει πολλές το σκοπό της και θα μπορούσε να πραγματικά να βοηθήσει προς το παρόν. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δημιουργεί και άλλες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Οπότε πιστεύω είναι ένα βήμα που τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το διάβαζα σήμερα το είδα στην πολύ θετική κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει στο να διαφωνούμε σε αυτό. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, το λέμε καιρό, το λέμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως αξιωματική αντιπολίτευση στο ρόλο μας το 19, ότι πρέπει οι περιφερειακές τράπεζες, η αναπτυξιακή τράπεζα, να αποκτήσουν ένα ενεργό ρόλο και ειδικά με την πρόκληση που λέγεται Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης. Ναι. Και θα έπρεπε να διευθυνθούν οι πορικοί, πολύ κακώς δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο. Από ένα λεπτό καθένας σας, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, παρακαλώ. Κυρία Ευθυμίου, είναι κάτι, επειδή έχετε εξειδίκευση στα εργασιακά, είναι θετικό αυτό το νομοσχέδιο, γιατί έτσι το παρουσίασε ο κ. Γεωργιάδης. Μην τη βάζετε δύσκολα. Γιατί είναι ειλικρινέστατη, είναι επαρκέστατη στα εργασιακά. Δεν το συζητώ, δεν συγκρίνεται με εμένα. Αλλά τη βάζετε δύσκολα τώρα. Σα τα αποδίδω στα θέματα. Να την κάνουμε υπουργό εργασία. Εννοείται. Σε σχέση με τον υφιστάμενο, δεν το συζητώ. Απέχει παρασάγκαση. Είχε ακουστεί το όνομά τη. Ευχαριστώ για τα εγκομιαστικά. Όχι, αλήθεια σα το λέω. Εγώ στο ρεπορτάζ είχα ακούσει το όνομά σας ως έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να πάει στην περίπτωση των δικαιωμάτων ή στα εργασιακά. Αλλά ας επιστρέψουμε στην ερώτηση. Σας ακούμε τώρα, γιατί τρέχει και ο χρόνος. Έχει κριθεί αυτό. Όμως για το εργασιακό νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι οι ελαστικές μορφές εργασίας είναι μια παρέκκληση από την κανονικότητα που διαμορφώθηκαν μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές. Τι έρχεται τώρα να κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Έρχεται να βάλει κάποιους κανόνες διαφάνειας, έρχεται να βάλει κάποιους κανόνες καταπολέμησης της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας και έρχεται να ρυθμίσει ακριβώς ένα μίνιμουμ εξασφάλισης σε αυτές τις ελαστικοποιημένες μορφές εργασίας. Αφού λοιπόν γίνεται αυτό, εγώ στη Βουλή σήμερα τοποθετήθηκα και είπα ότι μπορεί αυτό το νομοσχέδιο, όπως επανέρχονται οι τριετίες, ξεπάγωμα τριετιών, κανόνες διαφάνειας, ρύθμιση αυτών των ευέλικτων μορφών εργασίας, μπορεί να γίνει βάση για την επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων. Όπως να μπορέσει να συμμετέχουν, να επανέλθει μάλλον η διαμόρφωση και ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Και μάλιστα είπα στη Βουλή, ας γίνει και από τον επόμενο κατώτατο μισθό που είναι να γίνει τον Απρίλιο του 2024. Ένα. Δύο. Ενίσχυση συλλογική διαπραγμάτευση. Ναι, συλλογιστούν στους κοινωνικούς εταίρους. Εργοδότες, εργαζόμενοι. Μάλιστα. Ένα. Δύο. Να μπορέσει να γίνει επέκταση ακόμα περισσότερο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό υπάρχει σύσταση και από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά υπάρχει και σύσταση και από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, το Δεκέμβριο του 2022, που λέει αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη τάση του πληθωρισμού, η σύσταση είναι να μπορέσουμε να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να πάμε ακόμα και στην επαναφορά της ενέργειας όπως είχε καταργηθεί από την έκτη πίστη του 2012, τη θυμάστε αυτή την περιβόητη. Πραξιπουργικού Συμβουλίου. Και φυσικά και μια τρίτη πρότασή μου είναι, εφόσον η δοκιμαστική περίοδος πλέον έχει πέσει από τους 12 στους 6 μήνες και η περίοδος και το δικαίωμα για την αποζημίωση απόλυσης από το που είναι στους 12 μήνες να συγχρονιστεί και αυτό και να είναι στους 6 μήνες. Εισακούστηκατε. Κοιτάξτε. Ευελπιστώ. Πάντως, το θέμα των τριετιών. Μία τελεία. Ήμουν η μοναδική κυβερνητική βουλευτή που το είχε θέσει μέσα στη Βουλή το θέμα των τριετιών.
Έγκαιρα, πολύ έγκαιρα, και είναι κάτι που σου ακούστηκε και ήρθε 1,5 χρόνο νωρίτερα. Όπως είχα θέσει και το θέμα της προσωπικής διαφοράς μέσα από τη Βουλή, ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η διαδικασία. Παρακαλέσαμε να είστε τηλεγραφικός. Παρόλα τα 3,5 λεπτά που κατέλαβε η συνάδελφος. Συγγνώμη, αλλά βάλετε χρονόμετρο. Δεν υπάρχουν 3,5 λεπτά, δεν υπάρχουν. Γιατί είπα το ρολόι. Για το βλέπει το ρολόι. Πάμε τηλεγραφικός. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα, όχι σε μορφή κινητοποιήσεων έξωθεν στις πλατείες, αλλά με το ποσοστό, γιατί παρακολούθησα το τι συμβαίνει στις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Τρομερά ποσοστά εργαζομένων που μετήχαν ενεργά στην απεργιακή κινητοποίηση. Δεν εννοώ για τις πορείες, μιλάω στην πράξη. Δηλαδή στα ενόφυτα, σε μεγάλες βιομηχανίες, σε μήλους Κρήτης, σε πολλά υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο, εν πωλής, είναι ένα πόνημα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανών, του ΣΕΒ. Είναι ένα πόνημα το οποίο και όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση, το ζητούσαν επιτακτικά. Μάλιστα. Και εμείς αρνούμασταν. Δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα, κατά την άποψή μας, δεν εξυπηρετεί, και το λέω απλά, όσο πιο απλά γίνεται, και δεν εξυπηρετεί τους εργαζομένους, αλλά μάλλον τα αφεντικά αυτών, αλλά μάλλον τους βιομηχάνους. Και νομίζω ότι αυτό που συνετελείται 5 έτη, και κλείνω, είναι έντεχνα. Και με πολύ μεγάλη συνέπεια, σε αυτό είναι πολύ συνεπής η κυβέρνηση, στο να περνάει όλα τα νομοθετήματα που είχε βρει πόρτα, τείχο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΕΒ Μάλιστα. και οι λοιποί φορείς. Κύριε Μαμουλάκη, κύριε Ευθυμίου, ευχαριστούμε και τους δύο για τον ωραίο έτσι, διάλογο που κάνατε μεταξύ σας και για τις απαντήσεις. Κρατάω και τη διαφορετική στάση. Ήρθα να πω τις προτάσεις μου της κυρίας Ευθυμίου. Ας το κρατήσουμε αυτό. Γιατί ας ελπίσουμε ότι όταν λήξει η ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη διαδοχή εννοώ, θα πάμε σε διαλόγους που θα είναι παραγωγή για την κοινωνία. Γιατί έρχονται και διάφορα νομοθετήματα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Και καλή επιτυχία εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ακολουθεί το κεντρικό μας δελτίο με την Κατερίνα Ζάνα.